Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι εκπτώσεις ήταν να αρχίσουν η δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Έτσι είναι ο νόμος. Απλώς μια υπουργική απόφαση όρισε τις εκπτώσεις 5 Ιουλίου, Δευτέρα, μια εβδομάδα πραγματικά νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση, μάλλον θα έλεγα, η απόφαση αυτής της κυβέρνησης δείχνει το ενδεικτικό της αγοράς. Δηλαδή ότι η οικονομία στα καταστήματα, στο εμπόριο δεν πάει καλά. Οπότε προσπαθώντας να τονώσει λίγο την κίνηση και την επισκεψιμότητα, πήρε αυτή την απόφαση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, άλλοι συνάδελφοι θέλαν, άλλοι δεν θέλαν, ούτως ή άλλως αυτή τη εβδομάδα ξεκινούσαν και με προσφορές. Αλλά από την άλλη μπαίνουμε στη λογική ότι μία σεζόν είναι σχεδόν όλο εκπτώσεις. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι αφού ξεκινάτε από σήμερα θα ισχύσει ό,τι και τις άλλες χρονιές. Οι τιμές θα αναγράφονται και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι. Τα ποσοστά θα είναι αρκετά υψηλά, θεωρώ, προκειμένου να δελεάσουν και τον κόσμο για να βγει στην αγορά. Και βεβαίως θα κρατήσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Ναι. Βασικά είναι επίσημες τακτικές εκπτώσεις και μάλιστα θα είναι από τις δύο μεγαλύτερες δυνατές εκπτώσεις του χρόνου, δηλαδή του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και οι καλοκαιρινές όπως τώρα. Οι εκπτώσεις είναι πραγματικά μεγάλες, ξεκινάνε με ένα ποσοστό και διαρκώς ανεβαίνουν. Θα πάμε μέχρι 31 Αυγούστου, ουσιαστικά όλη η σεζόν είναι με εκπτώσεις και νομίζω ότι ο κόσμος θα βρει καλές ευκαιρίες στην αγορά.